Θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια, Νίκο. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, τόσο μαζικό και τόσο επιτυχημένο, τουλάχιστον μέχρι το πρωί, μέχρι το μεσημέρι. Πανελληνίως, έτσι, Πρόεδρε. Ναι, καλησπέρα. Για πρώτη φορά, καλησπέρα. Ο κύριος Σπύρος Τεργίου είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, εδώ στην Μετρόπολη. Πήγε το μήνυμα. Πήγε. Καταρχάς να δώσω χαιρετισμούς στα παιδιά, τα αδέρφια μου, τους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή στο γραφείο του ΣΚΕΑΝΑ. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για να χαράξουμε την επόμενη μέρα. Για μας η επόμενη μέρα είναι πολύ σημαντική, διότι το μήνυμα πήγε παντού. Και να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό μέρος του μήνυματος, το οποίο τι λέει. Στην πλατεία σήμερα είμαστε χιλιάδες και μέσα στις χιλιάδες είναι οι εργαζόμενοι μας. Μάλιστα. Και αυτό σας δίνει και δύναμη να συνεχίσετε. Ακριβώς. Οι εργαζόμενοι μας, που είναι η ψυχή, η οικογένεια, το χαμόγελο στα μαγαζιά μας, μαζί δουλεύουμε, είμαστε αυτοαπασχολούμενοι, 15 ώρες την ημέρα εμείς, μαζί με τους εργαζόμενους, και πήραμε ένα μήνυμα χαράς, συγκινητικό, και είναι και ιστορικό αυτό, να ξέρετε. Ναι. Δεν ήξερα να υπάρξει ποτέ παγκοσμίως, γιατί μίλησαμε συνδικαλιστές έμπειρους, δεν ήξερα να υπάρξει ποτέ παγκοσμίως να γίνεται κινηματική δράση και να. Και είναι ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους. Ναι, οι εργοδότες με τους εργαζόμενους. Δηλαδή, εγώ όταν τους είδα το πρωί και μαζευτήκανε κατά χιλιάδες στην πλατεία, συγκινήθηκα. Αυτό είναι το μήνυμα το σοβαρό που πρέπει να πάρει η κεντρική κυβέρνηση. Πάρα πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα, η συμμετοχή ήταν καθολική. Τεράστια συσπήρωση για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος συνδικαλιστής. Δεν μπόρεσε ποτέ να κλείσει την εστίαση να διαμαρτυρηθεί. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ. Έχουν διαμαρτυρηθεί όλοι οι κλάδοι. Ταξιτζίδες, εργάτες, φοιτητές, αγρότες, φροντιστήρια. Γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι. Και κάτι πήραν. Εμείς δεν μιλήσαμε ποτέ, δεν φωνάξαμε ποτέ, δεν πήραμε τίποτα ποτέ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η εστίαση είναι ενωμένη στην Πάτρα. Έχει μεγάλη συσπήρωση. Έβγαλε μεγάλη φωνή. Ήταν εκεί όλοι οι πολιτικοί. Μας άκουσαν, κατάλαβαν τι γίνεται. Είδαν τον κόσμο εκεί, είδαν τους εργαζόμενους μας εκεί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Και από αύριο για μας ξημερώνει άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα. Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ήταν, γιατί έχει σημασία να μεταφερθούν. Βεβαίως, από τους τρεις βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ήταν οι δύο εκεί. Και ήταν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες της πόλης. Ήταν ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης ο Αλεξόπουλος, το Οικονομικό Επιμελητήριο. Το Επιμελητήριο Αχαΐας, ήταν οι πάντες εκεί. Μας άκουσαν. Αυτό που είδαν τους έκαναν να ακούσουν. Κύριε Σεργίου, τώρα η εικόνα στην πόλη ποια είναι, γιατί είδαμε ότι σιγά σιγά κάποιοι έχουν αρχίσει ίσως να θεωρούν. Κοιτάξτε, ότι τέλειωσε η απεργία. Το δείγμα των ανοιχτών καταστημάτων δεν είναι μετρήσιμο στατιστικά. Δηλαδή στα 2.000 μαγαζιά που είμαστε στην Πάτρα, αν άνοιξαν 5-10. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Και σε αυτούς μηνύω λοιπόν τους 5-10 που θα ανοίξουν και τους 20 που θα ανοίξουν. Ότι εμείς σήμερα είμαστε στην πλατεία εκεί, 1.900 μαγαζιά με 3.000 εργαζόμενους, τα οποία χάσαμε το παρακόμματό μας, και εγώ και οι εργαζόμενοι μου χάσαμε το παρακόμματό μας, για να προστατεύσουμε το δικαίωμα αυτονών να μπορούν να έχουν μεροκάμα το αύριο. Είναι ντροπιαστικό για αυτούς που ανοίξανε. Εμείς λοιπόν, ξαναλέω, για να το καταλάβουν καλά που θα με δούνε, ότι εμείς κλείσαμε, χάσαμε τον παρακάμματό μας για να μπορούν να έχουν αυτοί αύριο μεροκάμματο. Και όσον αφορά και ένα άλλο θέμα που λέγονται δύο-τρεις αλυσίδες φούρνων, οι οποίοι παρόλο που είχαμε στείλει επιστολές πριν 15 μέρες επίσημα και ζητήσαμε να είναι ανοιχτά, διότι το ψωμί είναι κοινωνικό αγαθό και είδος πρώτης ανάγκης. Ζητήσαμε λοιπόν ανοίξτε, αλλά μην σερβίρετε καφέ. Αυτοί λοιπόν δεν το έκαναν. Από αύριο λοιπόν δηλώνουν επίσημα σαν πρόεδρο του συλλόγου ότι ο ΣΚΕΑΝΑ θα έχει ανοιχτή αντιπαράθεση μαζί τους. Θα τα βάλουμε στο τραπέζι όλα εφόλης της ύλης και να δούμε με τι άδειες δουλεύουν και πώς πουλάνε τα προϊόντα που πουλάνε και να το πάμε μέχρι τέλους. Δεν μας σεβαστήκαν, είμαστε 2.000, είναι 5. Και θα δούμε ποιος θα νικήσει στο τέλος. Και είδαμε ότι στην Εθνική σήμερα, για παράδειγμα, μέτρων Αθηνών ήταν αρκετά από αυτά τα καταστήματα. Βεβαίως. Δεν μπορεί εγώ που έχω ένα σύλλογο από πίσω μου 2.000 ατόμων, οι οποίοι έχουν και το τελευταίο ευρώ ανάγκη. Για πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλη ανάγκη το τελευταίο ευρώ και το τελευταίο μεροκάματο. Και να κλείσω εγώ τα μαγαζιά μου και να είναι 5 πονηροί οι οποίοι να πάνε να πάρουν το κλεμμένο μεροκάματο των συναδέλφων μου. Δεν θα το επιτρέψω. Θα βγω σε ανοιχτή αντιπαράθεση μαζί τους και θα κερδίσω. Είμαστε, ξαναλέω, 2.000 και είναι 5. Και θα δούμε λοιπόν εφόλης εσείς πώς πουλάνε τις αδειές τους κτλ. Το λέω αυτό δημόσια.
Επόμενες κινήσεις τώρα. Έχετε εικόνα από άλλους νομούς, αν θα κινητοποιηθούν και αυτοί, τι πρόκειται να γίνει. Αφού εισπράξαμε όλη αυτή τη μεγάλη χαρά σήμερα που καταφέραμε και για πρώτη φορά η εστίαση φώναξε και έδειξε τη δύναμή της. Ανελλαδικά γίνεται αυτό. Το ξαναλέμε και το επισημαίνουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο να πείσεις ανθρώπους να κλείσουν τα καταστήματά τους εστίαση και να ψυχείς. Έτσι δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Το τελευταίο ευρώ είναι πλέον τόσο πολύτιμο που δεν φαντάζεστε. Η εστίαση αυτή τη στιγμή είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει δημιουργήσει μια πλάνη κερδοφορίας, αλλά είναι χρεοκοπημένη. Αν αύριο το πρωί τα καταστήματά μας κάνουν καθάριση, κανένα δεν θα βρεθεί με θετικό πρόσημο. Και ο πρόεδρος της Διασεβή που ήταν κάτω σήμερα, ο Γιώργος Καβαθάς, επειδή και αυτός είναι συνδικαλιστής έμπειρος πολλά χρόνια, εμείς είμαστε άπειροι συνδικαλιστές, θα το πάρει αυτό, θα το πάει σε όλες τις πόλεις και η επόμενη απεργία δεν είναι απεργία, αλλά το λέω έτσι, είναι δράση, κινηματική δράση. Θα είναι τριήμερη. Και να δω λοιπόν τότε, βεβαίως, θα δω λοιπόν τότε οι συνεργατικές αλυσίδες, οι προμηθευτικές αλυσίδες που θα δουν τζίρους. Να πέφτουν κατακόρυφα, λέτε. ΦΠΑ να βουλιάζει και εργοδοτικές φορές και ένσημα στο κράτος να βουλιάζουν, να δω τι μήνυμα θα στείλουν αυτοί στην κεντρική κυβέρνηση. Διότι η εστίαση η οποία απασχολεί το 30% του εργατικού δυναμικού πλέον είναι ο μεγάλος παίχτης, διαφορετικά η ανεργία θα ήταν 40%. Και η εστίαση η οποία με τα συνεργατικά επαγγέλματα είναι η νέα οικοδομή, αγγίζουμε το 30% του τζίρου. Να δω λοιπόν όταν πάρουν το μήνυμα στο τριήμερο κλείσιμο ότι βουλιάξαν τα πάντα, να δω τι θα γίνει μετά. Μάλιστα. Ευελπιστείτε, είστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει κάτι ναι, άλλο. Ναι. Μετά από τη δύναμη που εισπράξαμε και δείξαμε σήμερα, φανταστείτε ότι σας λέω ότι το πρωί στις 8 όλα τα κανάλια, όλα τα ΜΜΕ σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη παντού, την Ελλάδα. Έχετε δεχτεί τηλεφωνήματα και από συναδέλφους σας από άλλες περιοχές. Άπειρα. Και από συναδέλφους και από συνόλου, το Αίγιο έχει κλείσει από ό,τι ξέρετε. Ακολούθησε το Αίγιο, έκλεισε. Οι άλλοι συνόλοι στην Ελλάδα δεν είναι οργανωμένοι σαν εμάς για να μπορούσαν να κλείσουν. Και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ θα κάνει αυτή την προσπάθεια το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι η εστίαση πρέπει να κλείσει, να δείξει φωνή, να διαμαρτυρηθεί. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ. Και επειδή δεν διαμαρτυρηθήκαμε και δεν φωνάξαμε, νομίζω πως δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε όμως πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μάλιστα. Και τα δύο τα βάσταχτα, γιατί υπάρχουν και δυσβάσταχτα, τα βάσταχτα λέγονται ΦΠΑ 24%. Μας το πήραν από το 8, το πήγανε στο 24. Δεν μετακυλήσαμε την αύξηση αυτή στους τιμοκαταλόγους μας 8 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με αρνητικό πρόσημο. Και το άλλο μεγάλο θέμα, συνεκτιμήσαμε βέβαια το ότι το κοινό μας, οι πελάτες μας, οι συμπολίτες μας, έχουν και αυτοί μεγάλα οικονομικά προβλήματα όπως όλη η χώρα. Και νομίσαμε επίσης ότι αυτό θα κρατήσει 1-2 χρόνια. Δεν κράτησε 1-2 χρόνια. Έτσι, 8. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Και το άλλο μεγάλο, πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μας έκανε να κλείσουμε σήμερα τα μαγαζιά, λέγεται μη εργοδοτικές εισφορές. Θέλουμε ο εργαζόμενός μας, που ξαλώνει η ψυχή, το χαμόγελο και η οικογένειά μας, να αμείβεται περισσότερο από ό,τι αμείβεται τώρα. Έτσι κι αλλιώς πραγματικά αμείβονται περισσότερο. Θέλουμε να αμείβεται, να είναι καταναλωτικό όν, να χαμογελάει, να είναι ευχαριστημένο, να μπορεί να ζήσει στην οικογένειά του, αλλά δεν ανεχόμαστε να δίνουμε 47% εργοδοτικές, μη εργοδοτικές φορές, δηλαδή ασφαλιστικά στο κράτος, το οποίο κράτος χρεοκόπησε τα ασφαλιστικά ταμεία, οι προηγούμενοι και οι πριν προηγούμενοι, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Μάλιστα. Είναι οι υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές στον κόσμο. Όπως είναι και επίσης λοιπόν, το υψηλότερο ΦΠΑ στον κόσμο. Και εμείς, κοιτάξτε, εγώ έχω ψάξει πάρα πολύ, δεν έχω βρει κανένα εστιατόριο ούτε εδώ ούτε στην Αθήνα ούτε στη Θεσσαλονίκη που να είναι στην Ιστελ Λαγκάρτ, στα Panama Papers, άλλοι είναι εκεί. Δεν είμαστε εμείς. Άρα δεν θα πληρώσουμε εμείς την ύφη το 30% ξαναλέω του οικονομικού γίγνεσθε της χώρας και του εργατικού για κάποιους που τα κλέψανε, να πάνε τους βρούνε. Κύριε Στελίου, σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι μην ξεχνάτε ότι οι επαναστάσεις από την περιφέρεια ξεκινούν σε όλο τον κόσμο. Και την Πάτρα. Από την περιφέρεια. Σωστά. Είναι και σημαντικό γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι η επέτειος.